Το μεσημέρι της Κυριακής, μη γνωρίζοντας ακόμα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ανέλαβα μια πρωτοβουλία να συντάξω μια επιστολή και να τη στείλω σε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης. Πιστεύοντας ότι σαφώς το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα είναι ότι δεν αντέχει άλλα μέτρα. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει πραγματικά άλλα μέτρα. Το πρώτο μήνυμα είναι αυτό. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι βεβαίως ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία διάθεση να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φύγει από την Ευρώπη που τη θεωρεί σπίτι του. Πάνω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο συνέταξα μια επιστολή πιστεύοντας ότι η Ευρώπη στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, σε τρεις κολόνες. Η πρώτη είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός που είναι η βάση της Ευρώπης. Ο δεύτερος είναι το ρωμαϊκό δίκαιο και το τρίτο είναι η χριστιανοσύνη, ο χριστιανισμός. Ένας από αυτούς τους πυλώνες λοιπόν που είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός νομίζω ότι έχει πατρίδα αυτόν εδώ τον τόπο, το Δήμο Άργους Μυκηνών, γιατί ο Δήμος Άργους Μυκηνών είναι η αρχαιότερη οργανωμένη πόλη, Δήμος, άλλωστε Δήμος σημαίνει λαός, στην Ευρώπη και μία από τις αρχαιότερες σε όλο τον κόσμο. Παίρνοντας λοιπόν και θέλοντας να στείλω ένα μήνυμα, την οποία επιστολή, επειδή είναι μακροσκελής, δεν θα ήθελα να τη διαβάσω, δεν είναι βέβαια ιδιαίτερα μακροσκελής, είναι μία μισή σελίδα α4, αλλά δεν θέλω όμως να περάσω το χρόνο σας έτσι, θα σας κάνω μια περίληψη τι ακριβώς είπα. Θα σας πω όμως μια αναφορά. Πριν από νομίζω 3 χρόνια είχα επισκεφθεί ως δήμαρχος την πόλη της Αρδέας, μια πόλη που έχει αδελφοποιηθεί με την πόλη του Άργους, και εκεί πραγματικά κατάλαβα τη βαρύτητα του ονόματος Μυκήνες. Όταν με συνέστησαν σε κάποιον καρδινάλιο, αυτός, ακούγοντας ότι είναι ο Δήμος Άργους Μυκηνών, στο δεύτερο συνθητικό στάθηκε, με κοίταξε και θέλησε να καθίσουμε μαζί να μιλήσουμε, όπου μετά από λίγο καιρό, αν θυμάστε, είχαν έρθει και είχαν επισκεφθεί τον τόπο μας και βεβαίως τους φιλοξενήσαμε, τους πήγαμε στις Μυκήνες και είδαν όλα αυτά τα αρχαία μνημεία. Πραγματικά είναι η εκκίνηση του πολιτισμού. Έκανα λοιπόν μια αναφορά σε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης και στους 28, όχι τους 19 της Ευρωζώνης, και στους 28, λέγοντάς τους ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι στη χειρότερη κατάσταση που μπορούν να σταθούν. Όχι ότι εμείς δεν φταίμε, δεν έχουμε κάνει λάθη. Σαφώς έχουμε κάνει λάθη κι εμείς. Όμως ο πολιτισμός της Ευρώπης θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ξεπεράσει τα μικρά λάθη ή τις αντιξοότητες ή οτιδήποτε υπάρχει και να έρθει πραγματικά να σώσει ένα μέλος της που υπάρχει και είναι σε κίνδυνο. Και εκεί έκανα λοιπόν την αναφορά μου λέγοντας ότι η Ελλάδα όταν μεγαλούργησε στον πολιτισμό έδωσε απλόχερα ό,τι είχε και δεν είχε σε αυτή την διαφώτιση την οποία έκανε στον κόσμο και δεν κράτησε τίποτα ούτε από αυτά του Σοκράτη, ούτε από του Πλάτωνα, ούτε από τον Θουκυδίδη, ούτε από τον Πυθαγόρα, ούτε από τον Αριανό, ούτε από τον Λυσία, ούτε από όλους εκείνους τους μεγάλους δασκάλους, ακόμα και την ένοπλη διαφώτιση εντός εισαγωγικών το ένοπλη που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήταν εκείνη η οποία έδωσε στον κόσμο τα φώτα του πολιτισμού. Δεν γέμισε τα θησαυροφυλάκια της η Ελλάδα τότε με χρήματα, όπως πραγματικά σήμερα βλέπω ότι έχει φύγει ένα κομμάτι της Ευρώπης θέλοντας να δίνει χρήματα για τις τράπεζες. Το τραπεζικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται μέσω της Ευρώπης. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάμε στο λαό. Ο Αλέξανδρος, τους είπα, έκτιζε πόλεις, έφτιαχνε βιβλιοθήκες, οργάνωνε το δίκαιο και έκανε όλες εκείνες τις πράξεις για να πραγματικά να εδραιωθεί πολιτισμός. Αλήθεια, εσείς που υπηρετείτε σήμερα και έχετε στα χέρια σας το τιμόνι του πολιτισμένου κόσμου, ποια είναι η θέση σας απέναντι στην Ελλάδα, σε αυτή την Ελλάδα που έδωσε τα πάντα και δεν πήρε για λογαριασμό της τίποτα? Γιατί αν εμείς βάζαμε royalties, βάζαμε δικαιώματα δηλαδή, στη φιλοσοφία, στην ιστορία, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει οι Έλληνες, να είστε σίγουροι και στη γεωμετρία και στην άλγεβρα και σε όλα εκείνα, θα ήμασταν η πιο πλούσια χώρα του πλανήτη, γιατί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα εισπράταμε θα ήταν διαρκώς, μιας και τα δικαιώματα αυτά θα ήταν διαρκείας. Και όταν μιλάμε για μια ενωμένη Ευρώπη, όταν μιλάμε πια για συνεταίρους μεταξύ τους, οι οποίοι τους ενώνουν κοινά πράγματα, όχι μόνο το όνομα της Ευρώπης, αλλά και η δημοκρατία η οποία υπάρχει στην Ευρώπη, ένας απλός δήμαρχος, όμως, με μια μεγάλη ιστορία φέροντας ο τόπος του, θέλει να ευαισθητοποιήσει τους ηγέτες της Ευρώπης. Δεν στείλαμε μόνο στους ηγέτες, στείλαμε και στις εφημερίδες της Ευρώπης, στείλαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης, πιστεύοντας
ότι θα ευαισθητοποιήσουν το λαό τους, γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που υπάρχουν σε άλλες χώρες έχουν παραπλανηθεί και λένε πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα και ανειλικρινή. Δεν φταίνε για όλα οι Έλληνες. Ενδεχομένως και το σύστημα να φταίει για πάρα πολλά πράγματα που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Σαφώς δεν αποποιούμε και τις δικές μας ευθύνες. Δεν αποποιούμε ότι πολλά από τα χρήματα που ήρθαν για ενίσχυση στην πατρίδα μας όλα αυτά τα χρόνια δεν έπιασαν τόπο. Αλλά δεν είδα και κανέναν από τη μεριά τη δική μας να καταδικάζεται για όλες αυτές τις εγκληματικές πράξεις που έχει κάνει, είτε εκείνοι που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα των αναδιαρθρώσεων των καλλιεργειών. Και τα λεφτά αυτά φαγώθηκαν και δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Έγιναν άλλα πράγματα ενδεχομένως. Ήρθαν χρήματα και κάποιοι όμως πάνω είχαν φράξει τους αγωγούς αυτούς και δεν έφτασαν ποτέ στους δικαιούχους. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλους εκείνους με σοφροσύνη και σύνεση, τους ηγέτες, να καταλάβουν ότι η δυσκολία είναι όταν αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ, θα πάρει κι άλλους μπάλα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι η πρώτη, αλλά θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες. Και όποιες δεν τους αρέσουν στους 3-4 μεγάλους, που είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, θα κοιτάξουν να εξολοθρεύσουν τους υπόλοιπους. Η Ευρώπη δεν φτιάχτηκε για να διαλυθεί. Η Ευρώπη φτιάχτηκε για να βοηθήσει τους λαούς της. Και κατά συνέπεια να βοηθήσει και ολόκληρη την οικουμένη. Οι Έλληνες, όταν ήταν στο τιμόνι του κόσμου, έκαναν αυτό που έπρεπε. Μετέπειτα ήρθαν οι Ρωμαίοι, μετέπειτα οι Βυζαντινοί στο κομμάτι αυτό, μετέπειτα ζήσαμε και άλλες αυτοκρατορίες, οι οποίες άλλες ωφέλησαν και άλλες δυστύχησαν την οικουμένη. Εύχομαι λοιπόν αυτή η αυτοκρατορία της Ευρώπης σήμερα, στην οποία φέρεται ότι και εμείς είμαστε μέτοχοι σε αυτήν, θα φτάσει σε αίσιο αποτέλεσμα. Καλό λοιπόν όλους τους ηγέτες, και βέβαια δεν το λέω για να τα ακούσουν από αυτούς τους διάβλους, αλλά σας μεταφέρω εκείνο το οποίο έστειλα ως μήνυμα, να σταθούν και να αρθούν απέναντι στις περιστάσεις. Και εκεί λοιπόν πραγματικά να καταλάβουν ότι η πατρίδα μας βρίσκεται σε κίνδυνο, μια πατρίδα που έχει δώσει τόσα πολλά στην Ιφίλιο και στην Οικουμένη. Ας ακούσουν το μήνυμά μου. Ας ακούσουν αυτή τη στιγμή όλες τις ευχές των Ελλήνων για να μην διαταραχθεί το οικοδόμημα της Ευρώπης και βεβαίως να μην διαταραχθεί το αύριο των πολιτών της πατρίδας μας, του ελληνικού έθνους και του ελληνικού κράτους ταυτόχρονα.